Η Συνομοσπονδία θεωρεί τους βασικούς άξονες του νέου προγράμματος απασχόλησης και τις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού μια καλή αρχή για την καταπολέμηση ανεργίας, αφού το 80% των ευκαιριών απασχόλησης αφορά στον ιδιωτικό τομέα. Πάγια θέση των μικρομεσαίων εργοδοτών της αγοράς είναι η επιδότηση απασχόλησης αντί της ανεργίας, κάτι που φαίνεται να εφαρμόζεται με την επιδότηση μέρους του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών των νέων που ξεκινούν για πρώτη φορά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η ΕΣΕ πιστεύει ότι το νέο σχέδιο απασχόλησης πρέπει να εφαρμοστεί με συνέπεια και συνέχεια και μάλιστα με τη λογική και τη φιλοσοφία να επιδοτήσει την απασχόληση αντί την ανεργία. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το, αν θέλετε, τον εφιάλτη της ανεργίας. Αυτό για να επιτευχθεί πιστεύουμε ότι πρέπει να συνοδευτεί και να υποστηριχθεί από την υπογραφή μιας νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και σε συμφωνία, αν θέλετε, και με το Υπουργείο Εργασίας. Να δούμε λίγο ποιο είναι αυτό το νέο σχέδιο απασχόλησης. Τι περιλαμβάνει. Για την επόμενη διετία αφορά 440.000 ανέργους, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Έχει ένα συνολικό κόστος 1,5 δις, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 με κονδύλια 4 δισεκατομμύριων ευρώ για την απασχόληση και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, θα πρέπει πραγματικά αυτά τα χρήματα να διατεθούν στην απασχόληση και όχι σε επιδόματα ανεργίας. Θέλω να πιστεύω ειδικά για τους νέους ότι είναι κάτι το απαραίτητο αν θέλουμε να τους δείξουμε πώς μπορούν να ξεκινήσουν έμπρακτα και όχι στη θεωρία και στα λόγια την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με δύο, αν θέλετε, στόχους. Είτε τη μισθωτή απασχόληση, είτε την επιχειρηματικότητα. Εμείς σαφέστατα σαν εκπρόσωποι του εμπορίου και της πραγματικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας θα προτιμούσαμε τους νέους να δοκιμάσουν την τύχη τους με startups, με νέες επιχειρήσεις. Να σημειώσουμε ότι η ΕΣΕ, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τις διαπραγματεύσεις για τη νέα κλαδική σύμβαση του εμπορίου, θα θέσει στο τραπέζι του διαλόγου την πρότασή της για μεταφορά της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών στην σταδιακή αύξηση των κατώτατων μισθών των εμποροϊπαλλήλων, ώστε να διευκολύνει μια τελική συμφωνία.